ίδιος καταπέλτης, τον οποίο άφησε την τελευταία ανάσα ζωής ο 36χρονος Αντώνης, πριν χαθεί με δραματικό και άδικο τρόπο στα παγωμένα νερά, ανεβαίνει για τελευταία φορά στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο αποτροπιασμός και η οργή εκατοντάδων πολιτών που πολιόρκησαν το λιμάνι όλη τη νύχτα ανάγκασε την εταιρεία να πραγματοποιήσει ξημερώματα πλέον το τελευταίο δρομολόγιο του Blue Horizon. Και τα πήραν οι εφοπλιστές για τα χέρια τους λοιπόν και μας πνίγουνε. Μας πετάνε στα τρένα, μας σκοτώνουνε. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό γίνεται λοιπόν. Πώς να μην αγανακτήσω. Το παιδάκι αυτό το αθώο το πετάξανε κάτω εμψυχρό και το σκοτώσανε. Η ναυτιλιακή εταιρεία αποφάσισε άρον-άρον στη διάρκεια της νύχτας την οριστική αποσύρσή της από τη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς. Ενώ όπως έγινε γνωστό, διευθύνων σύμβουλος της Attica Group, Σπύρος Πασχάλης, υπέβαλε την παραίτησή του. Η αδιανόητη τραγωδία με θύμα των 36χρονων από τον Άγιο Νικόλαο ξεσήκωσε θύελλα στην τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα. Με διαδικτυακό κάλεσμα και από στόμα σε στόμα, χιλιάδες Ηρακλειώτες βρέθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και πολιόρκησαν το μοιραίο πλοίο, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την απάνθρωπη συμπεριφορά του πληρώματος που οδήγησε στο θάνατο το άτυχο παλικάρι. Είμαι ακόμα σοκαρισμένος με αυτή την εικόνα, γιατί ούτε που γύρισαν να δουν, μόνο είπαν φεύγουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, ένα σκουπίδι ήταν στο νερό, δεν ήταν τίποτα άλλο. Η διαδικασία επιβίβασης ατόμων και οχημάτων σταμάτησε με τους μισούς επιβάτες που είχαν κόψει εισιτήριο να εγκλωβίζονται μέχρι τα ξημερώματα. Στο λιμάνι κατέληξαν και μέλη συλλογικότητων που πραγματοποίησαν πορεία από το κέντρο της πόλης μέχρι την είσοδο του πλοίου. Άλλοτε με σκληρά συνθήματα και άλλοτε με νεκρική σιγή, διαδηλωτές έστειλαν ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την αλαζονία. Μας ξεπερνάει σαν ανθρώπους και επιτέλους θα πρέπει να πούμε ένα φτάνει αρκετά ως εδώ και να ζητήσουμε πίσω τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα πλέον είναι μια τραγωδία η οποία δεν μπορεί να τη ζήσουμε για να συνεχίσουμε να τη ζούμε άλλο. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ο αδερφός μου, ο φίλος μου, ο συγγενής μου και είναι πολύ άδικο. Είναι κρίμα. Δεν έκανε τίποτα το παιδί αυτό. Δεν έπρεπε να τους συμπεριφερθούν έτσι τουλάχιστον. Η πολιορκία κράτησε μέχρι τα ξημερώματα και το πλοίο κατάφερε να αναχωρήσει μετά τις 2 το πρωί για τον Πειραιά. Τα μέλη του πληρώματος του Blue Horizon που έχουν συλληφθεί απολογούνται το Σάββατο. Στον ύπαρχο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται 2 ακόμη μέλη του πληρώματος, ενώ ο πλοίαρχος για παρέμβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες σε βαθμό κακουργήματος. Αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο ο οποίος φάνηκε φαίνεται διαφορετικός, άρα επειδή είναι διαφορετικός του φερόμαστε και αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή συγκλονίζει η αποκάλυψη του ψυχιάτρου Μανώλη Καναβάκη στο Ράδιο 984. Η κοινωνική υπηρεσία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Αγίου Νικολάου είχε εδώ και καιρό ενημερώσει όλα τα λιμεναρχεία της Κρήτης εξαιτίας της αγάπης του 36χρονου Αντώνη Καριώτη να ταξιδεύει ακτοπλοϊκά, έτσι ώστε να τον προσέχουν τα πληρώματα και να μην του συμβεί κάποιο ατύχημα ως άτομο με αναπηρίες. Του άρεσαν πολύ τα ταξίδια, επειδή γνωρίζαμε ποιος είναι ο Αντώνης. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε ενημερώσει και το λιμεναρχείο να τον προσέχουν. Το λιμεναρχείο, ναι. Είχαμε πάρει τηλεκοινωνική εργασία, ναι. Ο λειτουργός είχε επικοινωνήσει με το λιμεναρχείο και τους, για να τον προσέχουν τον Αντώνη. Μάλιστα. Και αντί να τον προσέχουν τον πνίξαν τον Αντώνη.